Συζητήσαμε και έγινε ένα θέμα μοναδικό στην πρόσκλησή μας, είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση όλων των προμηθειών, των υπηρεσιών και των δαπανών του Δήμου που θα γίνουν στην περίοδο των εορτών του Πάσχα. Φέτος, μετά από 2 χρόνια πανδημίας και απραξίας σε ό,τι αφορά στον εορτασμό του Πάσχα στην πόλη μας. Ένα Πάσχα το οποίο έχει καταστεί μοναδικό, έχει γίνει σημαντικό. Φιλοδοξούσαμε και φιλοδοξούμε να είναι το επίκεντρο του εορτασμού της Πελοποννήσου και γιατί όχι και όλης της Ελλάδας. Δώσαμε λοιπόν τον τόνο, έχουν γίνει οι προγραμματισμοί και ζητήθηκε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο να έχουμε την έγκριση των δαπανών με την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις, με την ευχή όλοι μαζί να γιορτάσουμε ένα Πάσχα καλύτερο από πέρσι και πρόπερσι σαφώς, αλλά και καλύτερο από κάθε άλλη φορά, για να μπορέσει να αποτελέσει πόλο έλξης των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που έρχονται στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο. Το ύψος του προϋπολογισμού ποιο είναι? Είναι κοντά στις 200.000. Αυτά αυξομειώνονται τα ποσά, πρέπει να ξέρετε. Ο προϋπολογισμός είναι ακριβώς για να εγγραφούν. Από εκεί και μετά μπορεί να είναι λιγότερα και ενδεχομένως να είναι περισσότερα. Αυτό είναι με τιμολόγια, είναι καθαρές αυτού του είδους οι δαπάνες. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το αν θα γίνουν ανοιχτές εκδηλώσεις? Δεν έχουμε ενημέρωση μέχρι στιγμής. Από ό,τι φαίνεται, και είναι δική μου προσέγγιση αυτή, θα γίνουν όλα όπως γινόσανται παραδοσιακά, με την έννοια ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια ύφεση του κορονοϊού και οι άνθρωποι πια δεν αντέχουμε μακριά από τους συνανθρώπους, μακριά από την κοινωνία και τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Εκτός από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, συζητήθηκαν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων. Ναι, ναι, ναι. Συζητήθηκε λοιπόν η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος για το ΣΑΓΚΑ, να πέσουν ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους της Δημοτικής Ενότητας ΣΑΓΚΑ, συγγνώμη, της Τοπικής Κοινότητας ΣΑΓΚΑ. Από εκεί και μετά ήταν ένα πρατήριο, θέση ΑΜΕΑ. Κάποια θέματα για την ενεχόμενη στάθμευση? Αυτό τέθηκε όχι σαν θέμα, σαν συζήτηση, εάν υπάρχουν, πότε θα αρχίσει η ελεγχόμενη στάθμευση, θα είναι πιθανότατα μετά το Πάσχα, θα γίνουν δοκιμαστικά πριν με προειδοποίηση. Για την θέση των μονίμων κατοίκων υπάρχουν, όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος κύριος Κανελόπουλος, περίπου τις 100 αιτήσεις μονίμων κατοίκων για τις 27 υπάρχουσες θέσεις. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα σοβαρό, σημαντικό πρόβλημα για αρκετούς συμπολίτες μας ό,τι αφορά στη δυνατότητα να σταθμεύουν δωρεάν. Θα δούμε. Και κάποια παρέμβαση για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, για τις ομάδες? Εκεί έγινε μια συζήτηση με τύπο μικρής αντιπαράθεσης σε ό,τι αφορά για τον χρόνο που μπορεί το κοινό να κάνει χρήση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Αυτό είναι δουλειά του νομικού προσώπου βασικά. Βεβαίως ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού μας προσώπου. Δηλαδή, το αν θα είναι ελεύθερη, το αν θα είναι μερικώς ελεύθερη, το τι ώρες και πώς και γιατί, νομίζω ότι διεξοδικά θα το συζητήσουμε εκεί, την κάνω και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού μας προσώπου, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.